Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βουλευτής Ετωλοακαρνάνιας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είπαμε, οι εκλογές είναι ακόμη μακριά, αν και κάποιοι έχουν αρχίσει και κάνουν κάποιες κουβέντες. Δεν ξέρω, κύριε Παπαναστάση, εσείς τι ακούτε και στη Βουλή και αυτά. Και μιλάνε κάτι για την Άνοιξη, κάτι σκέψεις, κάτι σενάρια. Αλλά νομίζω είναι νωρίς τώρα να τα ανασύρουμε. Εμείς σήμερα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα του... μάλλον όχι συνολικά τα του προσφυγικού μεταναστευτικού, αλλά κάποιες διαδικασίες που προτίθεται να βάλει μπροστά, και όλες οι πληροφορίες συντείνουν στο ότι θα μιλήσει για κέντρα κράτησης κλειστού τύπου που θα γίνουν σε κάποια νησιά, κάποια και στην ενδοχώρα, μέχρι 10 λέει τον αριθμό, δίνοντας και κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες που θα δεχθούν να τα φιλοξενήσουν. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο από σας. Κοιτάξτε, λύσεις θα βρεθούν. Διαχείριση, μα μία προσπάθεια διαχείρισης αυτού του οξυμένου προβλήματος πιθανό να δούμε, και ίσως και με κάποιες πρωτότυπες, με κάποια πρωτότυπα βήματα. Το σημαντικό είναι ποιο? Ότι πρέπει να παραδεχθούμε όλοι και να αποδεχθούμε ότι η παρουσία αυτών των βασανισμένων ανθρώπων σε κάθε κοινωνία αντικειμενικά αποτελεί ένα πρόβλημα. Οι λύσεις οι οποίες προτείνονται μέχρι τώρα, καμία μα καμία δεν το λύνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Ούτε αυτές οι λύσεις οι οποίες απεργάζονται ή θα υλοποιήσουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις, θα λύσουν το πρόβλημα. Έχουμε ένα δεδομένο ότι οι αιτίες οι οποίες τροφοδοτούν τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό ή και τον δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες με μετανάστες και πρόσφυγες είναι ζωντανές. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν φωτίζει. Και λειτουργούν αυτές οι αιστείες που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα μέσω των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κοινοί συνισταμένοι όλων των πηγών μεταναστών και προσφύγων χωρών είναι χώρες οι οποίες έχουν υποστεί την βίαιη υπεριαλιστική επέμβαση στο έδαφος τους. Ναι, κύριε Παπαναστάση, να σας πω κάτι, να συμφωνήσουμε. Μάλιστα, παρακαλώ. Δυστυχώς σε αυτή την πρακτική συμμετέχει και η Ελλάδα. Ωραία. Να δεχθώ εγώ και για την οικονομία της συζήτησης, όχι εγώ, οποιοδήποτε, το σκεπτικό σας ότι είναι σωστό από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει ένα θέμα με τις υπεριαλιστικές επιβάσεις. Ο παγκόσμιος καπιταλισμός δημιουργεί αυτές τις αντιφάσεις και τις λύνει και με τέτοιου τύπου μέτρα κτλ. Όταν σηκωθώ όμως το πρωί στη Λέσβο, σε ένα άλλο μέρος κτλ., εγώ, αλλά και όταν ξυπνήσει το πρωί ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης σε ένα κέντρο που ήταν για 600 άτομα και τώρα είναι 16.000, πρέπει να δούμε πώς θα βγάλουμε τη μέρα και τι να γίνει μέχρι να υπάρξει μια συνολική αντίδραση, γιατί περιγράφεται ένα κομβικό και με την οπτική που το βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτημα, το οποίο όμως δεν είναι άμεσης επίλυσης. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε. Επομένως, το διαχειριστικό είναι κρίσιμο για τις ζωές των ανθρώπων, και αυτών των βασανισμένων που έρχονται και των δικών μας. Υπάρχει κάποιο σημείο που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει, χθες ο κύριος Τσίπρας είπε στη συνέντευξή του, με την κατάσταση είναι αναγκαστική, δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση κάτι άλλο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει το ίδιο ή κάτι διαφορετικό? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τονίζει και στο παρελθόν και το τονίζει με κάθε δυνατότητα που έχει την ανάγκη παροχής σε αυτούς τους ανθρώπους κάθε ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία χρειάζονται φυσικά. Συμφωνείτε με τα κέντρα κράτησης κλειστού τύπου? Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αυτό είναι απάνθρωπο. Φυσικά και είναι απάνθρωπο, και νομίζω πως δεν το αμφισβητεί κανένας. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν. Άλλοι το αμφισβητούν, λένε δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί έτσι φυσικά, είναι ελεγχόμενοι. Κάποιοι εκτός από την αμφισβήτηση μάλλον από την υιοθέτηση, τη φανατική υιοθέτηση των κλειστών κέντρων, έχουν προτείνει, και το γνωρίζετε πολύ καλά και ξερονίσια, να αναβιώσουν, δηλαδή αναβιώνε μνήμες στον ελληνικό λαό πολύ δις εκ των μέρων, να τοποθετηθούν σε ξερονίσια, να σηκωθούν φράχτες, να μπουν ναρκοπαίδια, να
φωνάζουν τρεις φορές άλλοι και μετά να τους πυροβολούν. Λοιπόν, ας μην μπαίνουμε νομίζω σε αυτές τις λογικές. Είναι πραγματικά απάνθρωπο και ειδικά για τις συνθήκες που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, πέρα από τα στοιχεία που σας ανέφερα, που είναι της άμεσης ανάγκης, δηλαδή την παροχή κάθε ανθρωπιστικής βοήθειας και περίθαλψης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, λέει και κάτι άλλο, το οποίο είναι, αν θέλετε, και η μοναδική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Το τονίζουμε με κάθε δύναμη που έχουμε και θέλουμε να το συνειδητοποιήσει και ο ελληνικός λαός, ότι αυτή τη στιγμή η συσσόρευση αυτών των ψυχών εδώ πέρα στην Ελλάδα γίνεται παρά την θέλησή τους. Mm-hmm. Ο κάθε μετανάστης, ο κάθε πρόσφυγας έρχεται εδώ πέρα από τους τόπους που εκδιώκεται ουσιαστικά βία, ζητώντας να μεταβεί κάπου. Αυτό ακριβώς λέει. Θα αντιδράσετε στο... Η κυβέρνηση να δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε εκεί που θέλουν. Αν θέλετε να τελειώσω, αυτό ακριβώς που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα έρχεται σε αντίθεση με τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν λέμε να μην τηρηθούν. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτό είναι σαφές. Μην τήρηση των συμφωνιών με την Ευρώπη, άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα σε πρόσφυγες και μετανάστες να πάνε στους τόπους που επιθυμούν. Αυτό είναι η... Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι. Όλη αυτή η διαδικασία, η ανακύκλωση, αν θέλετε, αυτών των προβλημάτων, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει μια πρόταση που θα το έλυνε, τι κάνει? Και νομίζω ότι το βλέπουμε αρχή. Να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ακριβώς. Τροφοδοτεί τον μήλο των κάθε φασιστοειδών τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας. Είναι τραγικό σήμερα. Συνειδητά η κυβέρνηση, γιατί το γνωρίζει ότι αυτό γίνεται, να αφήνει να πλανιέται αυτό το φάντασμα. Τι, τους κλείνει το μάτι δηλαδή η κυβέρνηση σε αυτούς? Όχι, τους κλείνει το μάτι, αλλά γνωρίζει ότι η πολιτική που εφαρμόζει σε αυτό τον τομέα, ουσιαστικά είναι νοροκουβαλητής στην εξέγερση κάποιων ανθρώπων, μάλιστα την υποδαβλιζόμενη εξέγερση. Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι ο τρόπος που λειτουργεί η κυβέρνηση βοηθάει αυτούς τις τοπικές κοινωνίες με τις ακραίες αντιδράσεις και τα λοιπά να ξεγείρουν τον κόσμο, τον λαό, ο οποίος πραγματικά αντικειμενικά το βιώνει το πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορούμε να στουρθοκαμιλίζουμε. Ναι, αλλά πρέπει και αυτοί κάπως να το διαχειριστεί. Δεν μπορούμε να μείνουν όλοι πάνω σε ένα νησί. Να πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρω βέβαια ότι πρόκειται για αναθεώρηση ενός αστικού συντάγματος, όχι με την έννοια του αστικού δικαίου, έτσι. Μας πούνε ότι ξεχάσαμε και τα νομικά μας τελείως. Λοιπόν, ένα σύνταγμα του συγκεκριμένου πολιτεύματος με τη συγκεκριμένη διαδικασία, που όμως θα παράγει και άμεσα αποτελέσματα, αφού είναι ο κορυφαίος, είναι ο συνταγματικός χάρτης, είναι το πώς λειτουργεί το πολίτευμα. Στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας συμφωνείτε να μπορεί και μια μειοψηφία να τον επιλέξει? Και αν έχετε και άποψη για το πρόσωπο που θα έπρεπε να προταθεί, ή αν σας αρέσει ο κύριος Παυλόπουλος, ας πούμε. Ο κύριος Παυλόπουλος μια χαρά είναι. Σαν κύριος Παυλόπουλος, όχι όμως, δεν μπαίνουμε εμείς. Είναι και εξαιρετικός νομικός ο κύριος Παυλόπουλος. Δεν μπαίνουμε στη συζήτηση αν ο κύριος Παυλόπουλος είναι κατάλληλος σαν πρόεδρος ή όχι. Και φυσικά δεν θα εμπλακούμε και με κανένα άλλο όνομα, το γνωρίζετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το έχει κάνει. Α, δεν θα προτείνετε δηλαδή εσείς πρόσωπο? Εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν προτείνει πρόεδρο, θεωρώντας ότι τελικά ίσως δεν είναι και του ουσιώδες στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής ή των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων μέσω των διπόλων και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό το σημαντικό για το Κομμουνιστικό Κόμμα, και πραγματικά δεν θα σταθούμε αυτό, γιατί όταν εμείς λέμε ότι αυτή η αναθεώρηση, αν θέλετε το ίδιο το Σύνταγμα, κατοχυρώνει την εξουσία της κυρίαρχης τάξης, της αστικής τάξης, και διασφαλίζει τα συμφέροντα. Άρα έχει ταξικό χαρακτήρα. Εντάσσουμε μέσα σε αυτή την θέση μας και τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ποιο θέμα κατά τη γνώμη σας είναι το πιο κρίσιμο στο άρθρο 86, αυτή η ερμηνευτική διάταξη που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς λέτε να μην υπάρχει καθόλου το άρθρο 86. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα λεπτό έχουμε, σας ενημερώνω, για να μην... Για μας, να σας πω ακριβώς και το κατανοώ και θα προσπαθήσω να είναι μέσα αυτό το χρόνο. Για μας κυρίαρχο είναι κάθε άρθρο του Συντάγματος το οποίο σχετίζεται με τον χώρο των εργαζομένων, με τις ελευθερίες
με τις εργασιακές συνθήκες, με την κατοχύρωση του δικαιώματος της συλλογικής έκφρασης και το δικαίωμα της απεργίας, της διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Για μας είναι σημαντικό το άρθρο, για παράδειγμα, το 28, το οποίο θα συζητηθεί σήμερα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην κάθε κυβέρνηση, εφαρμόζοντας αυτό το σύστημα, ναι, αυτό που ονομάζουμε κορυφαία, και δεν το ονομάζουμε εμείς, κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας, να δίνει τη δυνατότητα να γίνεται η πατρίδα μας ένα ξέφραγο αμπέλης στις ξένες δυνάμεις, τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, να αμφισβητούνται, να μπαίνουν σε διαπραγμάτευση ακόμη και τα όρια, τα εδαφικά όρια της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντικά τα άρθρα τα οποία σχετίζονται με την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, τα οποία γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, το βιώνει και ο λαός μας, ότι ζει μία τραγωδία, όχι τα χρόνια της κρίσης και πριν, βέβαια έχει ενταθεί αυτή η κατάσταση τα χρόνια της κρίσης. Αυτά θεωρούμε πολύ σημαντικά. Το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων θα το ψηφίσετε, ένα ναι ή ένα όχι? Έχουμε βάλει τρεις πυλώνες, σας το λέω πολύ γρήγορα, τρεις πυλώνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν υιοθετηθεί, υπάρχει μια συζήτηση σε τεχνικά θέματα, ελπίζουμε αυτή η συζήτηση στα τεχνικά θέματα να μην είναι, να μην γίνει η τροχοπέδη στο να προχώρησε αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να δοθεί η δυνατότητα στους ομογενείς μας. Ήταν σαφές αυτό που είπατε, κύριε Παπαναστάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και καλή σας μέρα. Γεια σας.